Καλησπέρα, σπέρα, σπέρα, σπέρα. Καλώς ήρθατε, ήρθατε. Καλά, περάσουμε, περάσουμε, περάσουμε. Φουλ έκο, φουλ βάθος, ο Κουστό κλαίει. Έκλαιγε τέλος πάντων, με αυτά τα βάθη. Γρέζει το κλαρίνο, ακούτε ο Μαγνήτης επάνω στο καλέμι, βγάζει μια βραχνάδα. Μεγάλη απώλεια τα πανηγύρια που δεν γίνονται. Βασιλάκι. Δώσ' του. Ναι, δείξε μας. Δείξε μας. Έτσι. Καλώς ήρθατε σε μία ακόμα εκπομπή. Ποιος αυτός 01. Τσάτς στο μικρόφωνο, μόλις είσαι εκεί πέρα έξω. Διαβάζω χθες κάπου έξαλλη με πιτσιρικά στον Ολυμπιακό. Λες, τι μπορεί να τους έχει κάνει έξαλλους, τι μπορεί να έκανε το νεαρό αυτό παιδί. Τι μπορεί να έχει κάνει και είναι έξαλλη. Αναρωτιέσαι. Τι. Έκανε κάποιο παράπτωμα εξωγηπαιδικό. Ξέρω εγώ, πήγε κάπου σε ένα μπαράκι, παραβίασε το ωράριο. Άργησε στην προπόνηση. Αντιμίλησε στον προπονητή. Τι μπορεί να έχει κάνει ένα 15χρονο παιδί. Τι λάθος. Πού μπορεί να υπέπεσε. Σε τι σφάλμα έπεσες, καρδιά μου. Πού πήγες και κυλίστηκες, σε τι βούρκο, αναρωτιέσαι. Η απάντηση δίδεται σήμερα. Ο ΠΑΟΚ απέκτησε νομίμως από τον Ολυμπιακό τον λεγόμενο Νέο Τσιμίκα, ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια και έναν από τους top ποδοσφαιριστές της γενιάς του, το 15χρονο Γιώργο Χουρδάκη. Μετά από συντονισμένες ενέργειες, απέκτησε λοιπόν ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της χώρας, γεννημένο το 2005, δεν πρόλαβε δηλαδή να δει το Euro του 2004, ήτανε νινή ακόμα όταν οι Παπαρίζου λυκνίζονταν τεντώνοντας τις τυράντες από τους χορευτές στο My Number One, κερδίζοντας την Eurovision. Αριστερός fullback, γεννημένο στον Πειραιά, αγωνιζόταν από τα 9 του χρόνια στις ακαδημίες του Ολυμπιακού. Όμως μία προστριβή που είχε το περιβάλλον του με τη δίκη των ακαδημιών, διαβάζω ΠΑΟΚ 24, του έδωσε μία την ευκαιρία, έδωσε την ευκαιρία στους ανθρώπους του ΠΑΟΚ να κάνουν την κίνησή τους, η οποία στεύθηκε με επιτυχία. Σημαντική λεπτομέρεια πως η μητέρα του παίχτη είναι Θεσσαλονικιά, και συγκεκριμένα από τη Νεάπολη, που ξέρουμε όλοι τι χρώματα έχει η Νεάπολη. Η ασπρόμαυρη Νεάπολη. Ο Χουρδάκης βρίσκεται ήδη στη Θεσσαλονίκη και έχει εκδοθεί το δελτίο του με τον ΠΑΟΚ να πληρώνει ένα πολύ μικρό ποσό για την απόκτησή του βάσει νόμου. Η συγκεκριμένη μεταγραφή είναι η απάντηση του ΠΑΟΚ στην περίπτωση Καράκουτη, και μάλιστα με μια περίπτωση ποδοσφαιριστή που έχει ξεκάθαρα καλύτερες προδιαγραφές από τον 18χρονο μέσο που μετακόμισε στον Πειραιά. Το καταθέτω αυτό. Αυτά είναι μικρά πραγματάκια που περνάνε στον ντούκου. Τι μαζαλίζει το κεφάλι, ρε Κοστούλη, με τους πιτσιρικάδες, τους 15χρονους, μπορείτε να μου πείτε. Ναι, παιδιά. Αν το δείτε έτσι, ότι πες μας τι δήλωσε ο Ζίβκοβιτς, βεβαίως θα σας πω τι δήλωσε ο Ζίβκοβιτς. Θα σας πω ότι έρχεται ο Γιάνγκος, ναι, ότι έρχεται και ο Περέιρα, βεβαίως, ναι, ότι έρχεται Σέντερ Φορ, ωραία όλα αυτά. Υπάρχει όμως, αυτή είναι η μύτη του παγόβουνου. Υπάρχουν πίσω από αυτά που είναι τα γκλάμουρ, που είναι τα πιασάρικα θέματα, αυτά τα οποία εύκολα τα πουλάς μέσα εισαγωγικά, υπάρχουν και αυτά που είναι τα πιο ψαγμένα, που είναι τα πιο αντιεμπορικά, αλλά εξίσου σημαντικά. Οι εποχές που ό,τι ταλέντο υπήρχε
πριν καν προλάβει να φορέσει τα ασπρόμαυρα. Το σάρωνε η ερυθρόλευκη λέλαπα, είτε ήταν παιδιά από την Θεσσαλονίκη, από την Κατερίνη, από την Έδεσα, από το Κιλκής, από τη Βέρεια, από την Θράκη, από την Ήπειρο. Ό,τι υπήρχε από τα Τέμπη και πάνω, η εποχή λοιπόν που ούτε καν κάναμε σκέψη ότι μπορούμε να πάρουμε αυτά τα παιδιά και να τα δούμε να μεγαλώνουν ποδοσφαιρικά μέσα σε ένα υγιές περιβάλλον, με σωστούς παιδαγωγούς, με σωστούς δασκάλους προπονητές. Η εποχή λοιπόν που έκλεβε τα ταλέντα αυτά πριν καν πάρουμε χαμπάρι ο Ολυμπιακός, παρήλθε προπολού και ανεπιστρεπτή. Ξέρετε πόσο τους πονάει τώρα αυτό? Που ο ΠΑΟΚ πήρε αυτόν που λένε, οι ίδιοι το λέγανε, ότι είναι ο νέος Τσιμίκας, ο 15χρονος. Και μπράβο στη μαμά από την Νεάπολη που θα την έχει πει την κουβέντα. Παίζεται πλέον και σε αυτά επίπεδα, σε αυτά τα επίπεδα παίζεται πολύ μεγάλη μπάλα, να το ξέρετε. Πολύ μεγάλη μπάλα. Δεν έδωσα γραμμές, να δώσω τώρα όποιος θέλει. 2310-287-888. Καλώς εχόντων των πραγμάτων. Θα επικοινωνήσουμε και με Κώστα Βασιλόπουλο μετά το διάλειμμα. Αυτή είναι η ειδησούλα που περνάει έτσι στα υποτιθέμενα ασήμαντα. Στα υποτιθέμενα ασήμαντα. Στα άλλα, ο Ζίφκοβιτς μίλησε, έκανε τις πρώτες δηλώσεις του λέγοντας ότι είχε την επικοινωνία με τον Ζίφκοβιτς που του είπε τα πάντα, γνωρίζονται την Παρτιζάν. Ναι, υπάρχει η Παρτιζάν στη μέση που είναι αδερφά σωματεία, ίδια χρώματα, πολλά πράγματα στο ίδιο σκεπτικό με τα αδέρφια από την συγκεκριμένη ομάδα, τους Σέρβους. Ήρθα στην ερώτηση, είμαι έτοιμος, είσαι έτοιμος για να παίξεις? Τώρα. Είμαι έτοιμος για να παίξω. Τώρα, αύριο, άμα μου πει. Τώρα, βάλε με μέσα, ρίξε μέσα να δεις. Ότι ήρθα να βοηθήσω, θα δώσω τα πάντα για να πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Ότι θέλω να με βοηθήσει και η ομάδα. Εδώ είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο. Να τον κάνεις να νιώσει σημαντικός και πάλι. Η ψυχολογία σε έναν παίκτη. Και μάλιστα όταν όλοι και στη Σερβία και στην Πορτογαλία μιλούν για παίκτη ψυχολογίας. Δεν είναι όλοι ψυχροί. Δεν είναι όλοι άνθρωποι που βρέξει, χιονίσει, παίξει, δεν παίξει, κάνει, δεν κάνει. Μπαίνουν και παίζουν πάντοτε. Λέγεται ότι αυτός, άμα νιώσει σημαντικός, γιατί είναι πολύ σημαντικό να νιώθεις σημαντικός κάπου, έρχεται τώρα από κάπου που δεν τον έκαναν να νιώσει σημαντικός, που ενώ αρχικά του έδωσαν όλη την εμπιστοσύνη για περίεργο ρόλο, βάζοντας άλλους, βάζοντας δικούς του, ο προπονητής τον έβαλε στο πλάι. Και τον έκανε να νιώσει και ανεπιθύμητος. Μεγάλε, σου δίνουμε και 5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Δεν. Θα πάω λοιπόν με 500 εκεί. Με 500. Από τα 5 εκατομμύρια θα πάω στα 500. Γιατί? Γιατί έχω φλόγα που καίει μέσα μου. Γιατί είμαι 24. Γιατί έχω φιλοδοξία. Γιατί δεν πήγα σε καμία Αραβία να παίρνω 3 και 4 εκατομμύρια το χρόνο. Άνετα θα μπορούσα να πάω σε καμιά Αλαχλή, σε καμιά Αλσάρ, Αλντάρ, Έτσι, θα μπορούσε άνετα. Πάω λοιπόν εκεί, θέλω να είμαι σε ένα σύλλογο με τεράστιο λαό, με μεγάλη ιστορία, θέλω να είμαι σε ένα σύλλογο που θα εκτιμήσει αυτό που είμαι, που θα μου δώσει την ευκαιρία να επανεκκινήσω την καριέρα μου, να δείξω σε όλους ποιος είμαι. Εγώ λέω, γιατί όχι και στο μάτς με την Μπενφίκα, μια πάρα πολύ ωραία και γρήγορη ευκαιρία να τους αποδείξω ότι κύριοι, εσείς δεν εκτιμήσατε. Δεν είναι? Δείτε λίγο. Τι ωραίο θα ήταν να τους αποκλείσω με μια γκολάρα, με καμιά σουτάρα 40 μέτρα στην περιοχή στο γάμα, εκεί που το κάνουν οι αράχνες, με γκολ του Ζίφκοβιτς το 94. 0-0 το μάτς, όλοι έτοιμοι για παράταση, την παίρνει έξω. Να, Πέλκα τη γυρίζει, Πέλκα δεξιά, δεξιά για τον Πέλκα, Πέλκα κανά για τον Ζίφκοβιτς. Παίζει το 1-2, Ζίφκοβιτς στο περιοχή. Γκολ! Ζίβκοβιτς του Χαραλάμπους. Δεν θα ήταν ωραίο σενάριο? Και να πάει να πει εγώ στις κάμερες, εγώ να πει. Λοιπόν, ματάκι χορταράκι και γι' αυτόν τα έχουμε πει.
ωραίος μαγκάκος φαίνεται, θέλει να αποδείξει πράγματα, το κίνητρο στη ζωή, το κίνητρο σε ό,τι κάνεις, είναι πολύ μεγάλη υπόθεση και η ψυχολογία που θα βρεις για να αποδείξεις πράγματα, πάρα πολύ σημαντική. Αυτό νομίζω ότι είναι το ζητούμενο με το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Λοιπόν, ναι, το γνωρίζω και αυτό, αλλά δεν μιλάω. Και εγώ έχω μάθει, αλλά δεν είναι, παιδιά, δεν μου παίρνεις κουβέντα. Πρώτα απ' όλα το καλό του ΠΑΟΚ. Όλα τα άλλα, τι να διεκδικήσω ότι το έμαθα και το είπα πρώτος και τέτοια, ούτε καν, δεν με ενδιαφέρει, πραγματικά γελάω. Πάμε, πάμε στις γραμμές και συγγνώμη, περιμένατε. Χαίρετε. Ναι. Ναι. Γεια σας. Κώστα. Ναι. Αλεξανδροπολίτη. Καλώς τον, έλα Μπαμπίνο. Τι κάνεις. Καλά, καλά αδερφέ, εδώ. Διαβάζω και τον πιτσιρικά που πήραμε από το... Τι συγγνώμη. Μεγάλη... Όχι, συγγνώμη που άρχισα να μιλήσω γιατί χτύπησα στους πανηγυρισμούς. Στον γκολ του Ζιβκοβίτς. Ναι, ναι. Το έκανες... Καταρχήν θέλω να μου πεις το εξής. Το έκανες εικόνα. Είναι πολύ σημαντικό για μένα ραδιοφωνικά να μου πεις το έκανα εικόνα. Το έκανες. Το έκανα εικόνα, φίλε. Ωραία. Το θέλω να μου πεις δεύτερη ερώτηση. Σε ποια εστία από τις δύο, δηλαδή σε αυτή που είναι μπροστά στην 4 ή σε αυτή που είναι μπροστά στην 7-8 από εκεί. Το ρολόι, στο ρολόι. Μπράβο ρε φίλε, και εγώ εκεί, αλήθεια, σου μιλάω εν τιμή, μπροστά στο ρολόι. Είχαμε πάρει στο την εστία στο ρολόι. Είναι εκεί, ναι, είναι εκεί από που σούταρε ο Βιερίνια τον γκολ με τον Γαύρο. Από εκεί το φαντάστηκα, δεν ξέρω γιατί. Έχω, σε μιλάω και ανατριχιάζω, έχω μια πολύ έντονη, ναι. Έχω μια πολύ έντονη σκηνή. Από εκεί κάτω από το ρολόι ήμουνα με το γιο μου που ήταν τότε 4,5. Ναι. Όσο είναι τώρα ο δικός μου γιος. Ναι. Ναι, είναι το ναι. Και ήταν η χρονιά που έβαλε τον κόλο Βιερίνια στο 94 με την ΑΕΚ στην εστία στην 4 μπροστά. Εντάξει, στην άλλη πλευρά. Ναι, ναι, ναι. Και είχα παίξει πρώτο παίκτη να σκοράρει το Φωτάκι και όταν βάλαμε τον πρώτο γκολ όλοι κοιτούσαν το Φωτάκι. Και εγώ κοιτούσα ποιος θα το Φωτάκι. Φίλε, ο Φωτάκι δεν το λες και μέτρο του σκοράρισματος. Είχες, ναι, ναι, είχε δυνατά πόδια βέβαια, επιχειρούσε. Ναι. Σούτ, αλλά... 18 τον έδινε, 18. 18, γι' αυτό δεν σου λέω, δεν είναι και... Και βγάλαμε το κρασάκι, ήρθαμε από την Αλεξανδρούπολη και βγάλαμε το κρασάκι. Σούπα ρε φίλε, τι... αυτά είναι φίλε τα ωραία. Και μετά τον αγώνα, να μην πω πού βρεθήκαμε τυχαία στην Καλαμαριά, σε ένα εστιατόριο. Ναι. Μετά τον αγώνα, εντελώς τυχαία, και πήρα και τη φανέλα του Βιερίνια, τη συνδρομένη. Έλα, πλάκα κάνεις. Πλάκα κάνεις, φίλε. Θα μπορούσα να σου πω πολλές λεπτομέρειες για να μην σας τροτώ. Τι να μου τρώσετε, τζακ πότε αυτό, πέτυχες στο σκόρερ, πήγες στο εστιατόριο, ο Βιερίνια, θα μου πεις τώρα ότι ξέρεις κάτι, πήρα κοτόπουλο και όπως το άνοιξε είχε μέσα και ένα χρυσό αυγό, ρε φίλε. Ναι ρε φίλε, ναι ρε φίλε. Και λέει η σύζυγός του, λέει, μη φεύγετε, λέει, γιατί είχα και την κόρη που μαζί, λέει, θα σας κάνει ένα μικρό δώρο ο Αντελίνος και παίρνει τη φανέλα. Όχι ρε φίλε. Τρία χρόνια δεν την είχα πλύνει, μόνο αυτό σου. Αν νόμιζα θα λέγες τη φορούσε και τρία χρόνια εγώ δεν πλήθηκα. Εντάξει, αυτά... Όταν έφερα τη φανέλα έκλαψα. Όταν εντάξει. Αυτά είναι κοιμήλια. Δεν έχει. Έχω και εγώ φανέλες. Yeah. Έχω φανέλα με υπογραφή Πάμπλο που γράφει και ζούμου σου στο τέλος. Τι να κάνω. Να τη φορέσω για να βγω βόλτα στην παραλία. Αυτές δεν είναι, φίλε, προθήκη. Ξύπνησες μνήμες τώρα μεγάλες. Καλό μεσημέρι. Να σε καλά. Πήρα να σου πω, απλώς πήρα να σου πόσο σ' αγαπώ και να στο κλείσω. Αν σε ενοχλώ, πες μου το τηλέφωνο να κλείσω. Σ' ακούμε να έχεις το νου σου. Αυτό πήρα να σου πω. Αυτό ξέρουμε που μένεις. Φιλιά. Παιδιά, η σημερινή εκπομπή νομίζω ότι είναι από τις πλέον κουκουρούκου που έχουμε κάνει. Πάρα πολύ ωραίος ο ακροατής. Ακούστε το λίγο τι έχει να πει. Μην προσπαθείτε να επιβάλλετε τη δική σας. Ακούστε λίγο. Ναι, όχι, μπορεί να διαφωνούμε. Όμως, ναι, βλέπεις ότι καταρχήν είναι σταθερός αυτό που λέει. Δηλαδή δεν αλλάζει. Έτσι. Και με ρυθμό. Πρόσεχε. Καμπάνες μες στη νυχτιά. Τη χαρά στην εκκλησιά, Χριστούγεννα. Χριστούγεννα, ντιν-νταν. Ευχαριστώ πολύ τον ακροατή, πάμε στον επόμενο. Ναι. Έλα. Ναι. Σε σένα μιλάω. Ναι.
Σε σένα ναι μιλάω. Α, παιδιά, καταπληκτικός κι αυτός. 0-2, φανταστικός. Πάμε εδώ. 0-3, καταπληκτικός, ερή, κυρίες και κύριοι, υπέροχος. Τι γίνεται. Η σημερινή πρωινή, παιδιά, ήταν όχι κουκουρούκου. Όχι φεύγα, όχι ισιάδη. Όχι σουλουμουντρούχουμ και καραπιπέρι μου. Όχι δηλαδή, ήταν δεν. Χωρίς καμία λογική, αψυχολόγητη, τελείως αψυχολόγητη. Και πάμε να δούμε τώρα τον Ντερβίση, ο οποίος με καρατιά τριπλή ξάπλωσε τις τρεις προηγούμενες γραμμές. Πάμε να δούμε τον φίλο μας. Εδώ, αυτός εδώ είναι. Ναι! Ναι! Τρεις έριξες, ρε μπαγάσα! Τι μαρκάρισμα ήταν αυτό στην καροτίδα, φίλε! Κολονοσκόπηση με το παπούτσι! Ήτανε μαρκάρισμα κοιλιακό, φίλε. Αυτό, φίλε, ήτανε. Μιλάμε τώρα, του έκανε τέτοιο, ρε παιδί μου. Πώς το λένε. Εξέταση προστάτη με το ποδοσφαιρικό παπούτσι. Έτσι. Καλώς το παιδί. Μόνο λιμιώσαμε τρίπλες. Λοιπόν, ναι. Το πρωί προσπάθησα να σε πάρω, αλλά επειδή πήρα προς το τέλος, δεν μπορώ. Πήρα να με αποθεώσεις. Πες, γιατί. Θα σε αποθεώσω, αγόρι μου, δεν έχω κανένα θέμα. Ναι. Γιατί μέχρι τα 8 μου ήμουν άριστο. Τι κάναμε σήμερα, κόψαμε τον ΑΕΚΤΣΙ, παιδιά. Όχι σαν το βούτυρο το ζεστό. Φλαπ. Εγώ νόμιζα πλάκα έκανες. Τι πλάκα. Τι λες, κανονικά. Ξεκίνησε ο άνθρωπος. Ξεκίνησε, κρατάμε αυτό που θέλουμε. Ξεκίνησε να λέει, μέχρι τα 8 μου ήμουν ΠΑΟΚ. Ευχαριστούμε πολύ, φίλε. Κρατάμε αυτή τη δήλωση. Χωρίς αλλά. Φίλε, ήμουν. Έλα. Μέχρι τα 8 μου ήμουν, βρήκα το σωστό το δρόμο μετά. Εσένα είμαι υποχρεωμένος να σε αφήσω για να το διορθώσεις. Δεν μπορώ να σε κόψω. Κατάλαβες. Ακολούθησες ανάποδο δρόμο. Ρε τον έτσι. Φίλος και ελπίζω να μην παρεξηγηθεί. Εντάξει, αλλά αν παρεξηγήθηκε, βατήρας, ξύδι, μεγάλη νταμιτζάνα, μεγάλο βιτίο, βουτιέ, Σκρούτς Μακδάκ. Αν παρεξηγήθηκε. Στην πισίνα που είναι έτσι καταδύσπινη και βαριά. Κλαίω. Λέω Σκρούτς Μακδάκ, φίλε, βατήρα, μέσα στα νομίσματα, κολυμπούσε, δηλαδή, όχι καπιταλιστική εικόνα βάρβαρης μορφής, ανισότητας οικονομικής μεταξύ των ανθρώπων στα Μικη Μάου, χωρίς σίγμα. Άντε ρε φίλε, πόνες στο κεφάλι μου, πώς τα λες έτσι. Τι να πω ρε φίλε. Πώς περνάει τα μηνύματα. Ο Πλούτο είναι σκύλος, σωστά. Ο Γκούφι που είναι το αφεντικό του σκύλου και είναι και αυτό σκύλος, ρε μπίπι μου. Ο ένας ο σκύλος, γιατί να έχει γκόμενα και να μιλάει και να πηγαίνει περατσάδες, α πούμε, με την Κλαραμπέλ. Και ο άλλος να είναι με το λουρί και να του λέει κάτσε και πήγαινε κατούρα στη γωνία. Αυτό, φίλε, δεν είναι μια ανισότητα. Έτσι δεν είναι. Έτσι. Συμφωνώ μαζί σου. Άλλη μια φορά η συζήτησή μας είχε απίστευτο βάθος και πλάτος. Και κυρίως ποδοσφαιρική βαθιά. Πες τώρα αυτό που θες για την Παοκάρα, για να κλείσουμε όμορφα. Πες τι θες να πεις. Τι να πω, φίλε, βλέπω ότι κάτι πάει να γίνει. Εντάξει, και να σου πω κάτι, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, επειδή ξεχνιόμαστε. Ναι. Εκεί στο μπάσκετ κάτι πάει να γίνει φέτος. Και στο μπάσκετ. Μπάσκετ. Να έχουμε κυριλαία ομάδα, δηλαδή να μην λέμε ότι χάσαμε από το Λαύριο, χάσαμε από τον ύφεστο, χάσαμε από το λουρί της μάνας. Κοίταξε, Άγγελε, εσύ είσαι, έχω καταλάβει καλά. Μπράβο. Θέλω να σου πω το εξής. Εγώ με τον μπάσκετ, ξέρεις, δεν έχω, όχι εξοικείωση, δεν είναι ειδικότητα, ρε παιδί μου. Βλέπω όμως, καταλαβαίνω τόσο σκαμπάζω, αν οι άνθρωποι που έχουν μπει είναι νοικοκύριδες, αν πραγματικά ενδιαφέρονται, και αυτός ο Χατζόπουλος που δεν τον ξέρω αν τον δω στον δρόμο, έτσι, μου φαίνεται ότι και με τους υπόλοιπους προσπαθούν να νοικοκυρέψουν την ομάδα και να κάνουν σωστές κινήσεις. Αυτή την αίσθηση έχω. Εγώ αυτό που έχω μάθει, επειδή ξέρεις με τον μπάσκετ ότι λίγο πιο κοντά στο το θέμα λόγω του μπάσκετ. Βεβαίως. Ο άνθρωπος είναι τρελαμένος με την ομάδα. Εντάξει, απλά χωρίς τη βοήθεια του κόσμου, που φέτος δεν θα πάρει διαρκείας στο ποδόσφαιρο ο κόσμος, δεν θα βγουν διαρκείας, εκεί θα μπορούσε να σκύψει λίγο απέναντι και μπροστά στην ομάδα που τόσες πολλές χαρές έδωσε στο παρελθόν και κράτησε ολοζώντανο τον οπαδό του ΠΑΟΚ. Έτσι. Οπότε, και δεν μην ξεχνάμε ότι το μπάσκετ είναι η ομάδα που πήρε ευρωπαϊκό, έτσι. Άστε, όχι ευρωπαϊκό, ευρωπαϊκά. Ναι, όχι ενικό αριθμό, πληθυντικό. Έτσι. Και σε... Ναι.
καμένα μέσα στα χέρια μας. Τώρα, έχω ένα άλλο ερώτημα πολύ σημαντικό. Μετά τη φυγή Σάκχοφ, έτσι ναι. όπως τους βλέπεις φέτος, καθότι το παρατσούκλι σου ήταν Ευγένη Σάκχοφ, πού βλέπεις να ακουμπάς? Θες να τους δεις πρώτα να έρθουν? Θα το σκεφτώ. Νομίζω σε αυτόν τον Γιάνγκο Δράγκο. Ήμουνα σίγουρο. Νομίζω ότι ήμουνα σίγουρο. Γιατί το Γιάνγκο μου ταιριάζει ψυχονομικά τώρα. Το φοβερό ποιο είναι, ρε παιδιά. Το λένε Γιάνγκο και έρχεται από τους δράκους της Πόρτο. Δηλαδή και Γιάνγκος και Δράκη. Μας δουλεύετε, ρε σκερβελέδες. Εσείς στο εξωτερικού. Τους βρίσκετε και τους μας τρολάρετε, ρε παλιομπίπηδες. Παλιοχαρακτήρες. Γεια! Γεια! Ναι! Νομίζω ότι το γράψαν με βάση αυτόν τον Γιάνγκο Δράκο τότε. Εννοείται, ρε φίλε! Εννοείται, ρε φίλε! Εννοείται! Ο ένα Ζήφκοβιτς του Χαραλάμπους, ο άλλο να πούμε Γιάνγκο, ο άλλο Περέιρα από την Νορβηγία. Τι είναι Περέιρα από την Νορβηγία? Φιλιά! Γεια! Περέιρα Νορβηγό! Δηλαδή αν το λέγανε Blomqvist, από πού θα ήταν να πούμε, από το Μεξικό? Μα έχουμε μπερδέψει λίγο τα θέματα. Γεια σας. Ναι. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Καλό στο παιδί. Καλό στο φιλάρα του. Μα Περέιρα, Νορβηγός. Και ξέραμε κάποιες στιγμές, κάποτε ο Blomqvist ότι είναι Σουηδός. Ξέρω εγώ. Ο Χέβρεσεν ότι είναι Ισλανδός. Ξέρω εγώ, Πρίγκελ, Φίσερ, Χάουμαν, Χόφμαν, Γερμανός. Τώρα έχουμε χάσει το τόπι. Δεν ξέρω. Λίγο θα ακούς, έλα ραμπή, ξανθώ γαλανομάτι. Ναι, ρε παιδί μου, έχουν μπερδευτεί λίγο. Εντάξει τώρα, κοίταξε, πέρα από το χαβά που κάνουμε. Ο Γιάνγκος που έρχεται, ο Ζαϊτή, μπαμπάς Γκανέζος, μαμά Ιταλίδα, έγινε το Σουλουμουντρούχουμ και γεννήθηκε στην Ελβετία. Είναι, το παιδί είναι γεννημένο στην Ελβετία, είναι Ελβετός. Έτσι. Κανονικά, λοιπόν, εθνική ομάδα και τα λοιπά, ναι. Για πες. Να σου πω από πού ξεκίνησε το κουκουρούκου της εκπομπής. Ναι. Έκανες ένα κουνούπι να πάει στο θέατρο. Του έκανα bullying. Το έκλαιγε. Άρχισε να το στηρίζει, άρχισε να το κάνει μουτσου. Έκλαιγε στη γωνία το κουνούπι. Κάποια στιγμή γυρίζω και το βλέπω. Του λέω: μην τζιμπά, του λέω. Μην τζιμπά. Κυρίως έκανα... είναι η κουνούπι. Αναρωτιόταν τώρα το κουνούπι. Κάποια στιγμή έκλαιγε στη γωνία. Λέω: συγγνώμη, δεν ήθελα. Μην κάνει έτσι, μην τζιμπά. Άσε με, λέει. Πάρα πολύ με στενοχώρησε. Τι να κάνω. Να προσέχεις, πρέπει να το σκοτώνεις πριν σε τσιμπήσει, γιατί μετά είσαι στα αδελφάκια, έχει το ίδιο αίμα με σένα. Μετά, φίλε, καταρχήν είναι γλυκό αίμα. Το αν πάρει αίμα από μένα θα πεθάνει από τέτοιο. Δεν είναι σαν να πιει σιρόπι, δεν έχει. Οπότε θέλει προσοχή. Πριν σε τσιμπήσει, θα το πριν. Γιατί μετά είσαι αδελφοκτόνο. Φιλάρετε μου, μιλάμε για έναν υποπόταμο με φτερά. Νόμιζα ότι είναι σφίκα στην αρχή. Από το βάρος πρέπει να έχει πιει από τους πρωινούς, από τους Φρέντο Κωνσταντίνο, από τα Κωνσταντινάκια, πρέπει να έχει πιει 2 λίτρα από τον καθένα. Δεν μπορούσε να σηκωθεί από το βάρος. Τι κάνεις, ρε φίλε. Αυτά. Και είχε την τόλμη να θέλει να τσιμπήσει και σένα. Και έρχεσαι και σένα. Μα τι κάνεις, πού πας. Τι κάνεις. Από εκεί και πέρα ξεκίνησαν όλα. Τελείωσε μετά. Τελείωσε. Αν άκουγε ένας ψυχίατρος, έλεγε φίλος. Πρώτον, το ότι κάνεις διαλόγους με την κονσόλα. Δεύτερον, το ότι μιλάς με τα κουνούπια. Ο τελευταίος που μίλησε με ζώα ήταν ο Ταρζάν που μιλούσε με την τσίτα. Έτσι. Μετά έσπασε το καλούπι. Τελείως. Πρέπει να το δούμε αυτό. Πρέπει να το δούμε. Θέλω να δώσω και ένα κίνητρο. Δώσε. Να πω λοιπόν στον Παυλάρα ότι δεν είναι μόνο τα χρήματα, αλλά είναι και το ότι θα μπορεί κανείς να μένει σταθερά σε ένα τόπο για πολλά πολλά χρόνια. Ναι. Να χαίρεται με τα παιδιά του αυτό το πράγμα, να μην έχει βαλίτσες από εδώ και από εκεί. Σωστό. Και φυσικά να χαίρεται και με αυτό που κάνει, γιατί είναι πολύ δημιουργικό και ίσως είναι το πιο δημιουργικό που μπορεί να κάνει κανείς. Να διευκρινίσουμε, φιλάρετέ μου, γιατί δεν είναι όλοι οι ακροατές και το πρωί στην παρέα μας. Ότι τέθηκε θέμα κατά πόσο θα μείνει, για πόσο καιρό ο Πάμπλο θα μπορεί να είναι στην ΚΑΠΑ 19 και κάποια στιγμή δεν θα έχει φιλοδοξία να προπονήσει μια ομάδα ανδρών, είτε είναι η δική μας κάποια στιγμή, είτε είναι κάποια άλλη στο εξωτερικό. Πάνω σε αυτό γίνεται η κουβέντα. Το διευκρινίζω για τους μεσημεριανούς. Αλλά φαντάσου ότι και επαόριστον μπορεί κανείς να είναι στην ΚΑΠΑ 19 όταν έχει τέτοιου είδους πραγματικά δείξει κάτι καταπληκτικό. Να μπορεί να συνεννοείται με αυτά. Δεν μπορεί ο καθένας να το κάνει. Αυτό ακόμα και πολύ καλός προπονητής να είσαι, άμα δεν είσαι παιδαγωγός, δεν γίνεται. Δεν μπορείς.
Δεν μπορείς. Δεν βρίσκουμε άλλον τέτοιον. Όταν θα φύγει ο Παύλο, ο επόμενος θα έχει πολύ βαρύ φορτίο να σηκώσει και δεν μπορεί να είναι ένας ίδιος. Όσες γνώσεις και να έχει. Ναι. Ας του δώσουν το κίνητρο να μπορεί να αμείβεται σαν να ήταν ο πρόσδος προπονητής στην ομάδα, γιατί το αξίζει, ναι. Και από εκεί πέρα θα αποφασίσει ο ίδιος. Έγινε. Γεια σου φιλάρετε μου, γεια. Διάλογος με κουνούπι λέει το πρωί, χάσατε παιδιά, σήμερα θα σας λέω. Η πρωινή, σπάνια μιλάμε για την εκπομπή, έτσι. Αυτοπενευόμαστε τώρα, βλογάμε τα γένια μας. Ναι! Ναι. Γεια σας. Και ο Μόγλης μιλούσε με τα ζώα. Ο Μόγλης, ε. Εσύ άμα ήθελες να πάρεις την ελληνική βερσιόν θα ήσουν ο Μόγλης. Ο Μόγλης, ο Ταρζάν, ο Ταρζάν λέει γιατί ήταν τόσο αγχωμένος, γιατί ήταν μονίμως στην Τζίτα. Στην Τζίτα, κανονικά, φίλε. Κωστή, ξέρεις με ποια μουσική θα παρουσιαστεί ο Γιάνγκο. Σε παρακαλώ πολύ. Εννοείται. Είμαι το Τζάνγκο, αν τον πούνε Τζάνγκο. Όχι, το Τζάνγκο θα ήταν αν θα πήγαινε στον Άρη, γιατί ήταν σούπερ πιστόλι θα ήταν, οπότε θα πήγαινε Τζάνγκο. Επειδή έρχεται σε εμάς, θα είναι Γιάνγκο. Φίλε, αυτή είναι η μουσική, δεν υπάρχει άλλη. Αυτό ακριβώς. Είπα, έπα. Θα μπει έτσι, θα μπει έτσι και η παρουσίαση θα γίνει στην Capital, στα γραφεία. Έτσι, το λέμε τώρα, ακούει. Ή το Αρωνιάδης, είτε το υπόλοιπο επιτελείο εκεί, που κάνουν εξαιρετική δουλειά στα social media. Κάντε την υπέρβαση! Είπα ΕΠΑΟΚ. Και από κάτω να φαίνεται το Καραϊσκάκι κάτω και να τον βγάζει από πλάνο που βγαίνει από την τουαλέτα. Βίρνα, πήγα στον ΠΑΟΚ. Γιάνγκο, τώρα έχω κάνει αυτές τις μέρες, άστο, δεν είναι. Δεν λες, Κωστή, καλά που έφυγε ο Μέλο Περέιρα. Ναι. Γιατί ο κοντός δικηγόρος, ο Ιδίμωνας. Συνειδιοκτησία στο επίθετο. Ότι είναι στην επωνυμία, στην ιδιοκτησία. Βέβαια. Με τον αρχή διαιτητή. Είχαμε άλλα θέματα. Τώρα μας τρέχα στο ΚΑΣ και στο. 100%. Δίκιο, πόσο δίκιο έχεις, φίλε. Πόσο δίκιο. Εδώ μπορεί να δημιουργηθεί θέμα και με τους Ζιβκόβιτσεδες. Βέβαια. Πολυδιοκτησία, πολυονομασία. Πολυθεσία και αυτά. Δεν επιτρέπεται να είναι και δραματοφύλακας και έξω και επιθετικός. Όχι. Επειδή το Σεργέι Κουγέγκο τον άκουσε σε άλλο ραδιόφωνο. Ναι. Φίλε, πραγματικά. Έσπασε τη σιωπή του. Περίμενε, σοκάρεις. Έσπασε τη σιωπή. Μίλησε επιτέλους. Την έκοψε. Ήταν γόρδιος δεσμός και την έκοψε με σπαθί. Αλλιώς δεν λυνόταν. Ποια! Αυτή ένα μηδέν. Στο θηλυκό δεν πάει, το ξέρω, προσέχω. Μα δεν έχει πια αυτή, είπαμε. Αλλιώς. Λοιπόν, λέει, πρώτα απ' όλα μάθαμε ότι 360 μάλλον για την ακρίβεια, 51 κάνει 1700. Ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. Καταπληκτικός μαθηματικός. Όντως. Μάθαμε ότι όποιος πάει στον Άριο Πάγο εξυπακούεται ότι είναι λάθος η απόφαση που πήγε, δηλαδή όλα είναι λάθη. Όλα, και ότι οι δικαστές στην FIFA, στην UEFA και στο CAS, μην νομίζετε ότι είναι και τίποτα εξαίρετη δικηγόροι, πάνε με δημόσιες σχέσεις. Μόνο εδώ είναι, ρε φίλε, δηλαδή η Επιτροπή Επαγγελματικών Αθλητών που είναι καταπληκτική. Τώρα δεν αφήνει την πώληση της Ξάνθης να γίνει τώρα, γιατί αν την αφήσει, αν το επιτρέψουν, είναι σαν να ακυρώνουν τους εαυτούς, έτσι. Ναι, και πώς θα την αφήσουν, δηλαδή πώς θα το δικαιολογήσουν. Δεν ξέρω, τα χαρτιά είναι όλα εντάξει. Λέει ο άνθρωπος, έρχομαι να πάρω την Ξάνθη, δώστε την. Που την κάνα της φύγει το αίμα της Ξάνθης, έτσι. Σε κάθε έτσι. Αυτό θα προσπαθήσουν τώρα να βρίσκουν κολλήματα, ώστε να μην την κάνουν όπως λες για να δικαιολογήσουν την πατάτα την οποία κάνανε. Έλα, Λέκο. Για πώς έχουμε μπλέξει. Γεια σου, Κολομπάμπε. Εννοείται. Φιλιά, πάμε δύο τελευταίες πριν το διάλειμμα. Ναι, γεια σας. Σιωπηλός, μας το λέει με το βλέμμα, πάμε εδώ. Ναι! Με κλείνεις, με καψουρεύεις, μου το κλείνεις, σε παίρνω και στο κλείνω. Σαν τον Τζιγκούνι λέει, πότε καίγεται το σπίτι του, κάνει ένα πάτη στην πυροσβεστική, ρε παιδιά. Φοβερό. Λοιπόν, ναι. Συνέχισε το έπος το πρωινό. Δεν υπάρχει το σημερινό, νομίζω ότι. Αυτές είναι κομπές. Δεν. Νομίζω θα ανέβει, θα την ανεβάσω εγώ ο ίδιος. Με τα χεράκια μου. Με τα χεράκια μου. Αυτά που τραβήξαμε, μας λείψαν αυτές οι εκπομπές. Άστο, παιδιά. Γκανιάσαμε πέρσι. Έχω πει κι άλλες φορές. Πολλές φορές εδώ μέχρι και ο Φιλάρετος έκανε χαβαλέ και γελούσε. Δηλαδή. Μεγάλες στιγμές ζήσαμε. Την ανεβάσω με τα χεράκια μου τη σημερινή την υπέρα του. Με τα χεράκια σου. Και κάτι άλλο που έκανε εκπομπή που δεν το είχε κάνει άλλη φορά είναι ότι έχει αναδεικνύει και ταλέντα. Αναδεικνύει και βέβαια. Ένα ταλέντο της υποκριτικής σήμερα ακούστηκε στα MDR. 533. Συγκίνησε. Τρίσουν τα κόκαλα του Φόσκολου, φίλε.
Γεια σου Καραγιάν, φιλιά, φιλιά, φιλιά. Και επειδή ο φίλος μας, ο Παπούλης, ο χαριτωμένος, ο αγαπητός, δεν βγαίνει να μας πει κανένα τραγουδάκι, ζητάω από τον Κωστή να μας πει ένα τραγουδάκι που δεν θέλει να το κάνει. Φιλιά, γεια, γεια, γεια σου Καραγιάν, γεια σου Καραγιάν. Κυρίες και κύριοι, διάλειμμα και επιστρέφουμε. Πάμε λοιπόν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Εκεί μας περιμένει ο διευθυντής της Φόρτσα, ο Κώστας Βασιλόπουλος. Χαίρετε. Γεια σου Κώστα. Καλό μεσημέρι Κωστή. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είχαμε την παρουσίαση, το βιντεάκι και τις πρώτες δηλώσεις του Ζίβκοβιτς, ο οποίος φόρεσε και τη φανέλα την ασπρόμαυρη. Να ξεκινήσουμε με αυτή τη μεταγραφή που τελεσφόρησε και οριστικοποιήθηκε. Εντάξει, ναι, είναι μια σοβαρή κίνηση. Το είπαμε και χθες και προχθές, το έχουμε επισημάνει. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ αποκτά ποιότητα επιθετικά και αποτελεσματικότητα βάσει των στοιχείων που έχει ο παίκτης και του παρελθόντος του, που του έλειπαν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο Ζίβκοβιτς είναι ένας παίκτης από το πάνω ράφι, ένας παίκτης με ποιότητα μοναδική. Αν υποθέσουμε ότι αυτό που ξέρουμε για τον παίκτη θα το δούμε στην Τούμπα, θα το δούμε με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, τότε αυτό που έχει να περιμένει ο ΠΑΟΚ από τον Σέρβο είναι κάτι ιδιαίτερο. Ο Ζίβκοβιτς έρχεται για να επανακοινήσει την καριέρα του σε μια κρίσιμη ηλικία και για τον ίδιο. Ξέρει καλά, και αν δεν το ίδιο το έχει αντιληφθεί, το ξέρουμε, φαντάζομαι, όσοι τον μανατζάρουν, ο πατέρας του και εν πάση περιπτώσει οι άνθρωποι του περιβάλλοντος του, ότι με αφετηρία τον ΠΑΟΚ του δίνεται μια δυνατότητα να εκτινάξει ξανά την αξία του στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο. Διότι ο Ζίβκοβιτς που ξέραμε προδιοικίας δεν θα μπορούσε να έρθει στον ΠΑΟΚ με αποζημίωση 3 και 4 εκατομμυρίων ετησίως. Το γεγονός ότι η μετοχή του έπεσε έχει να κάνει με τις προσωπικές του επιλογές, οι οποίες αν είναι σωστές, θεωρώ ότι θα μείνει στον ΠΑΟΚ το μέγιστο 2 χρόνια και θα επιστρέψει σε πολύ υψηλό επίπεδο στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, προς όφελος όμως του ΠΑΟΚ και οικονομικό αλλά κυρίως ουσιαστικό, γιατί σίγουρα θα δώσει πράγματα, επαναλαμβάνω, στο επιθετικό κομμάτι, τα οποία έλειψαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα από τον Δικέφαλο. Άρα, όπως και εδώ δούμε, και με δεδομένο, βάζω στην εξίσωση το γεγονός ότι η αποζημίωσή του είναι χαμηλή σε σχέση με τις δυνατότητές του, ο ΠΑΟΚ μόνο κέρδος μπορεί να έχει από αυτήν την συμφωνία, από αυτή την κίνηση, από την προσθήκη δηλαδή του Ζίβκοβιτς στο ρόστερ του. Θεωρητικά μιλώντας πάντα. Έτσι, ναι, το πρακτικό κομμάτι πάντα θα το δούμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Κατά ψέματα θα πρέπει να δούμε τον παίκτη να αγωνίζεται. Λέω όμως ότι θεωρητικά είναι μια εξαιρετική κίνηση για τους λόγους που προανέφερα. Πολύ χαμηλό κόστος απόκτησης, χαμηλό ετήσιο συμβόλαιο για τον πρώτο χρόνο και απόκτηση ενός παίκτη εκπληκτικού. Πόσο εκπληκτικού θα το δούμε μέσα στην μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα, η σημερινή εξέλιξη αφορά το Γιάνγκο. Υπάρχει μια προθωρινή εμπλοκή με τον ποδοσφαιριστή της Πόρτο. Ήταν προγραμματισμένο να έρθει σήμερα το μεσημέρι στην Θεσσαλονίκη προκειμένου να περάσει, να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο. Ωστόσο το πρωί ο παίκτης ενημέρωσε ότι θέλει λίγο χρόνο να το σκεφτεί, θέτοντας παράλληλα και ένα θέμα μεγαλύτερης αποζημίωσης σε σχέση με αυτήν που αρχικά είχε προβλεφθεί, συμφωνηθεί προφορικά πάντα με τους εκπροσώπους του ΠΑΟΚ. Αυτό δημιούργησε μια αναβολή, μια προσωρινή εμπλοκή, την οποία προσπαθούν να χειριστούν στον ΠΑΟΚ, θεωρώντας ότι θα βρεθεί τρόπος να λυθεί το ζήτημα, να ξεπεραστεί το εμπόδιο που παρουσιάστηκε και να ολοκληρωθεί η μετακίνηση του Γιάνγκο από την Πόρτο στον ΠΑΟΚ. Δεν ήρθε, ήταν προγραμματισμένο να έρθει πριν από λίγο, δεν ήρθε όπως αποκάλυψε και το ΠΑΟΚ. Υπάρχει μια προσωρινή, επαναλαμβάνω, εμπλοκή στην ολοκλήρωση της αποκτήσης του. Είναι πολύ φρέσκο, θα πρέπει να έχουμε λίγο χρόνο να επεξεργαστούμε τα δεδομένα, τα οποία ήδη είναι γνωστά στον ΠΑΟΚ που επεξεργάζεται τον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσει να λύσει το
την εμπλοκή, το πρόβλημα, ναι. αυτό το εμπόδιο που δημιουργήθηκε στην ολοκλήρωση της μετακίνησης του ποδοσφαιριστήριου. Είναι μια δύσκολη περίπτωση, διότι ο ΠΑΟΚ τον παίρνει με κλειστή οψιόν αγορά, ναι. δηλαδή αρχικά δανεικό, αλλά από το καλοκαίρι θα πρέπει να τον πληρώσει υποχρεωτικά. Δεν υπάρχει δηλαδή η γνωστή οψιόν, δεν ενδιαφέρομαι, ναι. άρα ο παίκτης επιστρέφει. Είναι λίγο πιο περίπλοκο από ό,τι είναι συνήθως. Δεν είναι ακριβώς δανεισμός, είναι δανεισμός παύλα κλειστή απόκτηση. Ναι, 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 ναι. Αγορά με, που μετακυλεί την ναι. ημερομηνία απόκτησης του παίκτη. Αντί για φέτος, για το 20, το πάει το 21. Ναι. Τώρα, δεν ξέρω τι προέκυψε και ο παίκτης γύρει λίγο μεγαλύτερες απαιτήσεις από τις συμφωνημένες, αλλά είναι κάτι που θεωρώ ότι θα μπορέσει να... Εκτιμώ ξεπεραστεί, ότι θα μπορέσει ναι, να ναι. επιληθεί μέσα στη μέρα ή ενδεχομένως ναι. άδειο. Μάλιστα, μάλιστα. Αυτό είναι φρέσκο και σε ευχαριστούμε που μας το δίνεις, Κώστα. Η άλλη είδηση έρχεται από το μέτωπο της ανανέωσης του Τζόλι, ο πιτσιρικάς που έβγαλε μάτια και στο μάτς με την Μπεσίκτας και είναι από τη φρουνιά αυτή που υπήρχε πάντα ο κίνδυνος και... ο φόβος ελοχεύει πάντα για, με τις ρήτρες που υπάρχουν να έρθει και να στον κλέψει μια ομάδα. Είναι νομίζω μια σημαντική είδηση για τον ΠΑΟΚ. Είναι η ίδια φιλοσοφία και τακτική την οποία χρησιμοποιεί ο ΠΑΟΚ στην ανανέωση όλων των νεαρών παικτών. Δηλαδή τους δίνει το οικονομικό κίνητρο που δεν είχαν, διότι η αποζημίωση τους ήταν χαμηλή με δεδομένο ότι αγωνίζονταν στην ΚΑΠΑ 20 και ήταν, όχι, δεν υπάρχει πλέον όρος, είναι οι επαγγελματίες, είναι όλοι οι επαγγελματίες, έχουν συμβόλαια, ναι. αλλά έχουν συμβόλαια με αποζημιώσεις πολύ καλές για τα δεδομένα της ηλικίας τους, χαμηλότερες από την αξία τους με βάση την εξέλιξη. Πλέον ο ΠΑΟΚ τους δίνει πολύ μεγάλα οικονομικά κίνητρα, γιατί τα 100 και 150.000 ευρώ το χρόνο σε αυτή την ηλικία αντιλαμβάνεται κανείς ότι δεν μπορείς να τα πάρεις σε καμία περίπτωση, μόνο εκτός αν είσαι ποδοσφαιριστής ή αθλητής με προοπτικές. Παίρνουν λοιπόν πολύ καλά συμβόλαια, ανανέωση στον ΠΑΟΚ. Το σημαντικό είναι ότι αυτά τα συμβόλαια δεν έχουν ρήτρες, έτσι ώστε αυτό, ναι. Σε οποιαδήποτε ενδιαφέρον προκύψει από ομάδα του εξωτερικού θα πρέπει να υπάρξει διαπραγμάτευση με τον ΠΑΟΚ που θα ορίσει το πλαφόν της συζήτησης. Αν υπήρχε δηλαδή με ένα 5 εκατομμύρια δεν θα υπήρχε καμιά συζήτηση στη ρήτρα, θα έρχονταν μια ομάδα, θα έδινε τα χρήματα, θα συμφωνούσε με τον παίκτη και θα τον έπαιρνε χωρίς να την ενδιαφέρει η άποψη του ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η έννοια της ρήτρας, ότι εφόσον βρεις συμφωνία με παίκτη, πληρώνεις απευθείας την ομάδα του τη ρήτρα και τον αποκτάς, είτε η ομάδα του το επιθυμεί είτε όχι. Ναι. Δεν έχει λόγο, δεν μπορεί να κάνει κάτι. Ναι. Χωρίς τη ρήτρα λοιπόν δίνεται η δυνατότητα στον ΠΑΟΚ να διαπραγματευτεί ελεύθερα στο μέλλον, εάν και εφόσον προκύψει ενδιαφέρον για την απόκτηση των πιτσιρικάδων του. Το ίδιο ισχύει και για τον Βρακά, και για τον Τσαούση, και για τον Κούτσια, και για τον Μιχαηλίδη, και για τον Τζόλι και για όλα τα υπόλοιπα παιδιά σε αυτή την ηλικία που φαίνεται ότι έχουν προοπτικές να κάνουν μεγάλη καριέρα στον ποδόσφαιρο. Μάλιστα. Έχω μήνυμα και χαιρετίσματα από Μελβούρνη, από τον Χρήστο. Κύριε Βασιλόπουλε, ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Λίγο αν μπορείτε να μας πείτε τι γίνεται με τα γραφικά, ποια είναι τα επόμενα χτυπήματα, σε ποιες θέσεις. Κοιτάξτε τώρα, είπαμε ότι ο ΠΑΟΚ με Γιάνκο και Νίλσεν θέλει να καλύψει τα δύο του άκρα. Έτσι. Ναι. Ο Νίλσεν θα έρθει για backup του Γιαννούλη. Σε περίπτωση που αποχωρήσει ο Γιαννούλης, αν ο ΠΑΟΚ ικανοποιηθεί οικονομικά, θα έρθει και άλλος παίκτης. Ναι. Δεξιά ο ΠΑΟΚ θέλει ένα παίκτη οπωσδήποτε, γι' αυτό επέλεξε και τον Γιάνκο, διότι υπάρχει ένα έλλειμμα με δεδομένο ότι κανείς δεν ξέρει ποια θα είναι η εξέλιξη με τον Μάτος. Ο Ροντρίγκο είναι τραυματίας, ο Λιμιός αποχώρησε που θα μπορούσε, που δοκιμάστηκε. Ναι. Να παίξει την πλευρά είτε στο 3-4-3 είτε στο 4-4-1-1 είτε ο ΠΑΟΚ παίζει με 3-2 μετεφράδα το Λινιό ο Φεραίρα θα προσπάθησε να τον φέρει πίσω, να τον κάνει full back. Αλλά τώρα πια δεν μπορεί να γίνει άλλη συζήτηση. Ο Λινιός ανήκει στην κολονία, είναι παίκτης της κολονίας. Άρα με τραυματία τον Ροντρίγκο ΠΑΟΚ μένει με τον Μάτος, ο οποίος έχω πει ότι είναι η Πατμόν, και τον Λίρατζη. Την Παρασκευή πιθανότητα να δούμε το Λίρατζη στο δεξιάκρο της άμυνας του ΠΑΟΚ.
στην τριάδα. Με τη Λάρισα. Στην τετράδα. Mm-hmm. Ναι, λοιπόν. Ναι. Άρα θέλει να πέφτει και γι' αυτό επέλεξε τον Γιάνγκο. Ενδεχομένως αυτό να αποδεσμεύσει και τις όποιες συζητήσεις, μάλλον να απελευθερώσει και το σκεπτικό του ΠΑΟΚ σε σχέση με τον Μάτος. Τώρα, το θέμα του Μάτος το έχω εξηγήσει από την αρχή του καλοκαιριού. Ναι. Ο παίκτης κέρδισε μια αυτόματη ανανέωση ενός έτους βάσει των συμμετοχών του πέρσι. Θέλει όμως διαιτές συμβόλαιο κλειστό. Ο ΠΑΟΚ διαιτές κλειστό δεν προτίθεται να το δώσει. Ναι, ναι. Η χρυσή τομή σε αυτή την, δεν ξέρω αν πρέπει να χρησιμοποιήσω τη λέξη διένεξη, σε αυτή τη συζήτηση, για να μην το χαρακτηρίσω διένεξη, ίσως είναι η χρυσή τομή, ίσως είναι η λύση του συμβολαίου. Ναι. Ο παίκτης δηλαδή να βρει ένα άλλο συμβόλαιο 2 ετών και ο ΠΑΟΚ να ελευθερώσει μια θέση και ένα σημαντικό ποσό για να το διαθέσει σε έναν παίκτη που τον θέλει με προοπτική διετίας, τριετίας. Mm-hmm. Και μικρότερης ηλικίας. Ναι, ναι, ναι. Και μικρότερης ηλικίας. Ναι. Στη συνέχεια αναζητείτε ένα φορ και ένα παίκτη στα χαφ. Mm-hmm. Εξάρι, αμυντικό χαφ. Ναι, ναι, αμυντικό χαφ. Ναι. Η συζήτηση είναι για αμυντικό χαφ. Ναι. Πάντα υπάρχουν προϋποθέσεις στη συζήτηση, έτσι. Ναι. Πάντα υπάρχουν προϋποθέσεις. Δηλαδή, δεν είναι δεδομένο ότι θα προσθεθεί χαφ και φορ, αλλά γίνονται προσπάθεια για χαφ και φορ και ενδεχομένως να έχουμε παράλληλα και κάποια αποχώρηση. Και τερματοφύλακα. Ναι. Και τερματοφύλακα. Μάλιστα. Για τερματοφύλακα πρέπει να το συνδέσουμε με αποχώρηση, Κώστα. Μόνο αν αποχωρήσει κάποιος θα έρθει κάποιος καινούριος. Είναι προϋπόθεση αυτό. Ενδεχομένως και όχι. Ενδεχομένως και όχι. Ναι. Μάλιστα. Ενδεχομένως και όχι. Mm-hmm. Μάλιστα. Ενδεχομένως και όχι. Ναι. Και επίσης θα πρέπει να θυμίσουμε σε όλους ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έχει 4, έτσι. Τον Μπασκαλάκη, τον Ρέι, τον Ζίφκοβιτς και τον Πιτσιρικά από την ΚΑΠΑ19 έχει αποχωρήσει ο Μελίσσας. Ναι. Γίνονται κουβέντες για δανεισμό του Ρέι, υπάρχει ενδιαφέρον. Και υπάρχει και ενδιαφέρον για την απόκτηση του Πασχαλάκη. Δεν έχει ενδιαφέρον, δεν υπάρχει πρόταση ναι. για την ώρα. Δεν πρέπει κανείς να αποκλείσει το ενδεχόμενο, αν φύγει και ο Πασχαλάκης και ο Ρέι Δανικός, να πάει ο ΠΑΟΚ για δύο κινήσεις. Δηλαδή ένα πιο έμπειρο και ένα πιο νεαρό. Ναι. Είμαστε στο τελικό στάδιο. Είναι πολύ ρευστή η κατάσταση. Και όπως έχουμε πει πολλές φορές, το έχω πει, το επισημάνει, στις 3 Οκτωβρίου το ρόστερ του ΠΑΟΚ δεν θα έχει καμία σχέση με το ρόστερ που είχε η ομάδα όταν ξεκίνησε η προετοιμασία. Αυτό το λέω το από θυμάμαι, την πρώτη μέρα. Το θυμάμαι το λες από εδώ και πολύ καιρό. Ναι, ναι, απλά διερωτάται ο κόσμος πότε. Το πότε έχει σχέση και με το πότε θα βρεις τον παίκτη που ψάχνεις, στα λεφτά που το ψάχνεις και όχι τελώντας υποπίεση. Ναι. Τώρα βρέθηκε η πρόταση της Κολονίας, τώρα πούλησε ο ΠΑΟΚ το Ολυμπιό, αφού είχε όμως πρώτα φροντίσει να πάρει τον Ζίφκοβιτς στη θέση τον εξτρέμ για να καλυφθεί και η απουσία του Στοχ. Ναι. Κανείς δεν ήταν σίγουρος ότι ο Τζόλης θα έχει αυτή την εξέλιξη για να πείσει ότι θα μπορεί να βασιστεί ο ΠΑΟΚ. Ναι, ναι. Δηλαδή και αυτό. Προχωράει η χρονιά. Ναι, ναι, ναι. Προχωράει η χρονιά. Ναι. Διαπιστώνουν κενά, ελλείψεις και προβλήματα. Φερέιρα και Ρέμπε και λειτουργούν ανάλογα. Ναι. Είναι όλοι σε μια διαδικασία εξετάσεων για το ποιος θα μείνει, ποιος θα κερδίσει τη θέση του, ποιος θα δικαιολογεί τη θέση του μέχρι τις 3 ναι. Οκτωβρίου. Ο ΠΑΟΚ αναπλάθεται μέσα από παιχνίδια και μέσα από τη διαδικασία γνωριμίας της ομάδας από τον Ρέμπε. Δημιουργείται, υπάρχουν σταθερές, υπάρχει σταθερά του Πέλκα, σταθερά του Σβάμπ, σταθερά του Βαρέλα, του Κρέσπο, του Ίγκανσον, του Γιαννούλη. Ναι, παίκτες ναι, ναι, όμως ναι. που μπορεί αύριο να έρθει μια πρόταση στον ΠΑΟΚ και να φύγουν. Σωστό. Υπάρχει δηλαδή ένας κορμός, υπάρχουν παίκτες οι οποίοι θεωρούνται πρωτοκλασάτοι σε έναν συνολικό αριθμό 16 με 17 και οι προσταθερέσεις πάντα θα γίνονται. Ναι. Με στόχο να μειωθεί ο μέσος όρος ηλικίας, να προσθεθεί στο ρόστερ του ΠΑΟΚ φρέσκο αίμα, ναι. φρέσκο όχι καινούριο αίμα, αίμα νεαρής ηλικίας. Ναι, ναι, ναι. Να μειωθεί ο μέσος όρος ηλικίας. Και ο ΠΑΟΚ να αποκτήσει μεγαλύτερη ταχυδυναμική σαν ομάδα. Ναι. Κάτι που του έλειψε τα τελευταία δύο χρόνια. Που βασίστηκε στην ποιότητα των παικτών και την εμπειρία. Τώρα θέλει να συνδυάσει ποιότητα, εμπειρία, αλλά και στοιχεία που του έλειψαν, όπως είναι η ένταση στο παιχνίδι. Ναι, ναι, και ναι. την ένταση στο παιχνίδι του θα τη δώσουν παίκτες μικρότερης ηλικίας από τα 30+
που ήταν οι περισσότεροι σχεδόν παίκτες του ΠΑΟΚ την τελευταία διετία. Μάλιστα. Σαφέστατα όλα. Νομίζω ότι απάντησες σε αυτά που ήθελε ο κόσμος. Σε ευχαριστούμε και σήμερα για το σχόλιό σου. Να είσαι και καλά, Κώστα. Θα τα πούμε αύριο. Να είσαι καλά, Κώστα. Για χαρά, για χαρά. Αυτός ήταν ο Κώστας Βασιλόπουλος. Νομίζω έτσι, μέχρι και αρέας, ό,τι θέλατε, ακούσατε. Center for, αμυντικό χαφ, τερματοφύλακας, ακόμα και αν δεν φύγει κάποιος από τους δύο τερματοφύλακας. Λοιπόν, παραχωρώ σκυτάλι στο Γιώργο Ζαγόρα. Έρχεται για το επόμενο δίωρο. Δεν φεύγει εννοείται κανένας. Εμείς θα τα πούμε πρώτο Θεός αύριο το πρωί στις 8, στους αθλητήριους, στο Ζουμουσού. Ευχαριστώ και σήμερα για τη μαζική συμμετοχή και ακρόαση πρωί και μεσημέρι. Θα είμαστε εδώ αύριο το πρωί. Bye, 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 bye.